Μπαίνουμε πάλι στην κουζίνα του Masterchef για ακόμα μια φορά. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί, δεν έχουμε ιδέα και μπαίνοντας βλέπουμε τα κουτιά του Mystery Box. Και λέω, πολύ ωραία, κάτι μυρίζει εδώ πέρα. Παιδιά, καλημέρα, πώς είστε? Καλημέρα. Λοιπόν, ξαναμπαίνουμε, είμαστε έτοιμοι να ξαναμπούμε στην κανονική ροή. Τελική ευθεία. Ο μαραθώνιος σιγά-σιγά φτάνει στο τέλος του. Αν και έχουμε κάποιες εκπλήξεις ακόμα. Σιγά μην λείπαν οι εκπλήξεις από το Masterchef. Πού νομίζουμε ότι βρισκόμαστε? Οπότε, μαγειρική μέχρι τελικής πτώσης. Όποιος αντέξει. Εμείς είδαμε πολύ ωραία πιάτα. Τόσο σε εμφάνιση, όσο και σε γεύση. Έχω την εντύπωση ότι το ευχαριστηθήκατε κι εσείς. Πάρα πολύ. Ισχύει. Ισχύει. Μπράβο. Πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δουλέψετε δίπλα στους κορυφαίους Έλληνες σεφ. Και πάμε να δούμε τι ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Έχετε μείνει 8. Και εμείς ψάχνουμε τον επόμενο Έλληνα μάστερ. Παιδιά, όπως βλέπετε πίσω σας, τα κουτιά του MasterChef περιμένουν. Άρα εσείς θα πρέπει να πάτε πίσω στους πάγκους, να διαλέξετε ένα κουτί, τυχαία. Οπα. Τυχαία. Και να είστε έτοιμοι για όλα. Στην τύχη ακούω, δεν ξέρω, τώρα αυτή η εβδομάδα μου δεν είναι και τόσο καλή. Πηγαίνετε. Ωραία. Όπου θέλουμε. Τυχαία. Όπου θέλετε, παιδιά. Και οπότε λέω κάτσε να φύγουν οι άλλοι, να πάνε όπου πάνε και θα πάρω εγώ όποιο κουτί βρω. Εσύ δίπλα μου, ναι. Σε πλακώ τα αλήθεια τώρα. Είναι εκεί, είναι όμως, είναι μπροστά, κοίτα. Τσίκλης, ανταλλαγή. Μάγκη, δεν θα κάνω ανταλλαγή. Και θα έχει τα ίδια. Και τη στέλνω λοιπόν στον πρώτο πάγκο. Στο κουτί που έχει περισσέψει, απουσιολόγος. Η Μάγκη λοιπόν, στο τελευταίο θρανείο εμείς, μια χαρά, αλήθεια. Ανταλλαγή. Ανταλλαγή. Πάμε. Δεχτώ. Μάγκη, κοίτα. Ανταλλαγή. Όχι, δεν πειράζει. Πλήρωσε κάτι παραπάνω. Μπράβο. Καλά σας δείξω. Τα πούμε μετά. Τρίτη, τέταρτη φορά, πέμπτη ίσως δίπλα με τον Τζόρτζι. Δεν θέλω να είμαι δίπλα στον Τζόρτζι για άλλη μια φορά. Ας αλλάξουμε παραστάσεις. Προτείνω στον Δημήτρη να έρθει μπροστά να αλλάξουμε κουτί. Και το δέχεται, κάτι το οποίο δεν περίμενα. Τα μπροστινά δύο κουτιά έχουν τα καλύτερα υλικά. Κερδίζει μια σιλία, ξέρεις. Δημήτρη, μια απορία. Ναι, σε. Με μανία πήγες στο τελευταίο κουτί και μετά το παραχώρησες στον Αργύρη και πήγες μπροστά. Με τον Αργύρη έχουμε γενικότερα το κάνουμε αυτό, γιατί παίζει και άλλο σενάριο, οπότε... Σενάριο, οικονομικό deal. Σενάριο. Μου κάνει καλύτερο deal και είπα οκ. Okay. Τα αγόρασε πολλά, σεφ. Αλλάζετε πρωτεΐνες μεταξύ σας. Γιώργο, εσύ γιατί πήγες κατευθείαν εδώ στο πρώτο κουτί? Κάτι μου έκανε σεφ το κουτί αυτό, δεν ξέρω. Μύρισες κάτι? Θα δείξει, κάτι μου είπε. Σου κλείσε το μάτι. Για να δούμε. Λοιπόν, έχεις αγωνία να δεις τι έχει από κάτω? Φυσικά. Βάλ τα χέρια σου πάνω στο κουτί. Μόνο ο Γιώργος. Μόνο εγώ, ε. Επειδή κάτι του έκανε, γι' αυτό. Άνοιξε το. Οπα. Τι είναι αυτό, καλέ? Και ανοίγει ο Γιώργος το κουτί του και βλέπουμε υλικά και μια σημαία. Εκεί κατάλαβα ότι θα έχει και θέμα γεωγραφία σήμερα, που δεν τα πω καλά. Παναγίτσα. Γιώργο, θυμίζει Ασία το κουτί σου, έτσι? Θυμίζει Ασία, μυρίζει Ασία, όλα τα προϊόντα είναι ασιατικά, οπότε... Έχεις σάλτσα, τεριγιάκι, έχεις τόφου, έχεις μύριν, ριζόξιδο, σαμέλαιο, πάνκο... Μπαμπού, κάποια λαχανικά, έχεις καλαμάρι, γαρίδες. Ακριβώς. Το τυρί δεν το γνωρίζω ποιο είναι, αλλά σχεδόν τα υπόλοιπα υλικά τα γνώριζα όλα, δεν είχα θέμα. Πώς φαίνεται? Δεν έχω ξαναδουλέψει με ασιατικά, αλλά θα τολμήσω και πιστεύω να βγάλω ένα καλό πιάτο. Μάλιστα. Έχεις το Χρήστο πίσω που σε γλυκοκοιτάει. Κοίτα, κοίτα, χαμόγελο. Εγώ είπα ότι τον πουλάω, τον πάγκο μου αν κάνει μια καλή προσφορά. Καταλήθω κι εγώ, θα δούμε. Όπως έχετε καταλάβει, σήμερα έχουμε μάθημα μαγειρικής γεωγραφίας. Δύσκολο πράγμα αυτό. Τώρα δεν ξέρεις τι θα σου τύχει και τι κουζίνα. Εντάξει, θα προσπαθήσεις αναλόγως με τη χώρα που έχεις να βγάλεις και το ανάλογο πιάτο. Για να δούμε τι έτυχε στη Μάγκη. Έτοιμη? Έτοιμη. Σε έχεις Γαλλία. Πάμε. Γαλλία έχεις. Ου. Τι είναι αυτό? Μάλιστα.
Μαγιά, να γνωρίζεις τη σημαία? Όχι. Τα υλικά? Τα υλικά, ναι, ναι, τα αναγνωρίζω. Α, οκ. Okay. Είμαστε Νότια Αμερική. Αν κρίνω τις πατάτες, πατάτες Περού, αβοκάντο... Το πες και μόνη σου. Περού. Οκ. Okay. Αγιογράφητη, μπορεί. Βλέπω τα υλικά τουλάχιστον και βλέπω ότι είναι γνώριμα. Πώς φαίνονται τα υλικά? Λοιπόν, μ' αρέσουν ιδιαίτερα. Μ' αρέσουν ιδιαίτερα τα υλικά, διότι... Οκ, okay, με Περού δεν έχω ξανασχοληθεί. Με μαγειρική Νότιας Αμερικής, ναι. Οπότε, τα υλικά μου είναι γνώριμα και πιστεύω ότι το έχουν. Χρήστο, τα χέρια σου στο κουτί για να δούμε αν σου πέσει η Ασία που την αγαπάς. Α, συγγνώμη, την πήρε ο Βασιλής. Συγγνώμη. Άνοιξε. Ω, Ισπανία. Χρήστο, γαστρονομική Μέκα η Ισπανία. Ε? Σεφ, μου αρέσει πολύ, μην πω ψεμάτα. Έχεις πάει? Έχω πάει, ναι. Ωραία. Τι υλικά έχεις μπροστά σου? Καρέ αρνί, νομίζω. Όχι, χοιρινό είναι. Μαϊντανό, κρεμμύδι φρέσκο, τσίλι, green chili, τσορίθο, σουμπρασάδα, σαφράν, κρεμμύδι, σκόρδο, αγκούρι. Αυτό δεν έχω ιδέα τι είναι. Κρασί, ξίδι, χερέθ και μπούγο από καυτερό. Ωραία υλικά. Θα κάνουμε κάτι σήμερα που δεν είναι ο γλωσσίδης που έχουμε συνηθίσει. Σάβα, για να δούμε τι έχει το δικό σου κουτί. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό το μάτι? Τι γίνεται? Τη σημαία την αναγνωρίζει, Σάβα. Όχι, σεφ. Λοιπόν, Σάβα. Ναι, σεφ. Με αυτά τα υλικά θέλουμε να μας κάνεις το αγαπημένο φαγητό του Γκάντι. Όταν άκουσα από τους σεφ το Γκάντι, αυτό που σκέφτηκε ήταν η Γκάντι Γκάντι. Να είναι κάτι very good, very nice. Not very spicy. Ναι, ρε, σεφ. Για πες μας τι υλικά έχεις εκεί πέρα. Έχω αρνί, σεφ, έχω ρεβίθια, μαϊντανό, κόλιανδρο, κρεμμυδάκι φρέσκο, μελιτζάνες, δυόσμος, κάρι, πάπρικα, κολοκυθόσπορους, δαμάσκηνα, ρύζι. Ένα κόκκινο πράγμα. Μια σάλτσα ντομάτας. Κάτι καυτερό. Ναι. Κάτι που μάλλον καίει. Σταφίδες και αμύγδαλα. Δημήτρη, πάμε να δούμε τι πήρες από την ανταλλαγή με τον Αργύρη. Έτοιμος. Άνοιξε. Δανία. Τι βλέπεις μπροστά σου, για πες. Μπέικον, γιαούρτι, μπρόκολο, μαϊντανό, ροκφόρ, μήλα, ντομάτες, κρεμμύδι φρέσκο, δεντρολίβανο, λαχανάκια Βρυξελών και ψάρι. Ψάρι. Λαβράκι. Τι ψάρι? Όχι, μπακαλιάρος. Μπακαλιάρος. Τσικιλή, ιδανικά, ποια χώρα θα ήθελες? Ιταλία, κάτι πιο μεσογειακό. Την Καβάλα. Τζόρτζι, τι θες να έχει από κάτω? Δεν με νοιάζει, σεφ. Εγώ δεν χωρίζω ο κράτη. Είσαι παγκόσμιος. Είσαι international. Είναι international, Τζόρτζι. Πάμε, άνοιξε. Ω, Μεξικό. Μέχικο, Μέχικο. Oh, what? Τι είναι αυτό τώρα? Μεξικό είναι. Μεξικό, σεφ. Έχεις ασχοληθεί ποτέ με αυτή την κουζίνα? Όχι, δεν έχω γνωρίσει ποτέ ούτε έναν Μεξικάνο, ούτε Μεξικό, ούτε τίποτα, ούτε κουζίνα έχω φάει ποτέ. Αλλά έχει πάρα πολύ ωραία υλικά. Τα υλικά τα αναγνωρίζεις? Όλα, σεφ. Λοιπόν, κανέλα, καπνιστή πάπρικα, σοκολάτα, κάτσε εδώ, κακάο, λάιμ, φασόλια, σταφίδες, σκόρδο, σάλτσα ντομάτας, μοσχάρι και κόλιανδρο. Πάρα πολλά πράγματα. Αναγνώρισα όλα τα υλικά, μόνο τη σημαία δεν είχα αναγνωρίσει. Για να δούμε τι κρύβει αυτό το πολυπόθητο κουτί που ήθελε η Μάγκη, το πρόλαβε ο Δημήτρης και τελικά το αντάλλαξε με τον Αργύρη. Αργύρη, έτοιμος? Έτοιμος. Για πάμε. Πολύ καλά. Γκέλμπουρτα, γκέλμπουρτα. Δημήτρη, σεφ. Για χαρά. Θα το παλιμούσες? Όχι. Όχι. Αργύρη, εσύ πώς αισθάνεσαι?
Σεφ, αισθάνομαι χαρούμενος που είχαμε το Σελήνη στο σπίτι και έχουμε μία ιδέα στο τι γίνεται. Για πες εντάχει, τι έχει το κουτί. Εντάχει, σεφ, έχουμε ελιές, κιμάς, μπραζελχανούρ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. έχουμε φιστίκια, έχουμε φύλλο, μάλλον παστουρμά, σουτζούκι, μπόλια, γιαούρτι, ταχίνι, κρεμμύδια, μαϊντανός, πάπρικα, φρέσκο κρεμμύδι, σεφ. Τιμολέον. Μάλιστα, σεφ. Τώρα μπορείς να μαντέψεις τι έχει το δικό σου κουτί. Ίσως έχει η Ιταλία. Πάμε να δούμε το Αζερμπαϊτζάν τώρα. Σούλβα από κάτω. Λοιπόν, Τίμο. Μάλιστα. Είσαι έτοιμος. Ναι, σεφ. Σήκωσε το κουτί. Τι είναι αυτό. Ρώσια. Α, Ρωσία είναι. Σολομό. Σολομό στη Ρωσία. Ναι, πολύ καλό. Πού βγαίνει Σολομή. Πολύ καλό, πολύ καλό. Ποια σημαία είναι, γιατί δεν βλέπουμε από εδώ πέρα. Ρωσία, σεφ. Και τα υλικά σου. Τα υλικά μου είναι παντζάρι, αρακά, σέλερι, αυγά Σολομού, χαβιάρι, σκόρδο, δεδρολίβανο, σολομός, ρέγκα, κόκκινο λάχανο, κανονικό λάχανο, πατάτα και αυτό είναι αργούλα. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Άμα έβλεπα μέχρι εκεί, θα έκανα άλλη δουλειά. Σαν αργούλεν. Και πατζαρόφυλλα, σεφ. Μου άρεσε πάρα πολύ. Γνώριμα υλικά για εμένα. Δεν έχω δουλέψει πάνω στη ρώσικη γαστρονομία, αλλά έχω γευτεί. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που θέλουμε από εσάς είναι ένα ταξίδι στις χώρες που έχετε μπροστά. Να μας απογειώσετε με την εμφάνιση και να μας προσγειώσετε με τη γεύση. Το έχουμε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε τη φόρα, τη δημιουργική φόρα από την προηγούμενη εβδομάδα με τους σεφ. Οπότε θέλουμε μια συνέχεια σε αυτό, που σημαίνει ότι θέλουμε να δούμε φάνταστα πιάτα, καλωστημένα πιάτα και νόστιμα πιάτα. Εντάξει. Ναι, σεφ. Έχετε 45 λεπτά. Γιατί ρε Σάβα κάνεις έτσι, πότε έχεις 2 ώρες. Δεν πειράζει. Ωραία. Έχετε 45 λεπτά, ο Σάβας 30. Ωραία. Και ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Θα κάνουμε τις γαρνιτουρίτσες, τα τζιμπλόνια που λέμε, λίγο έτσι να δώσουμε λίγο χρώμα στο πιάτο μας και θα περάσουμε στο ψάρι μετά. Λοιπόν, θα κάνω μια γκουακαμόλε, θα κάνω το μάγκο πίκλα. Θα κάνω με τις πατάτες Περού, ίσως 2 υφές, ίσως να το κάνω chips και να το κάνω και πουρέ. Ναι, το κοτόπουλο δεν με ενθουσιάζει, αλλά θα το παλέψουμε. Δεν έχω δουλέψει πολύ αυτή την κουζίνα, αλλά είμαι τυχερός γιατί ένας συνεργάτης μου, που δούλευα για 2 χρόνια μαζί του, ήταν μισός-μισός, οπότε κάτι έχω πάρει και από αυτόν. Στις γεύσεις σίγουρα χρησιμοποιούν μπατζάρι, σίγουρα σκόρδο, τη ρέγκα, τον αρακά. Θα κάνει ωραίο πιατάκι. Γειτονική χώρα. Είμαι πολύ τυχερός που ο Σελήνη ήταν στο σπίτι. Θέλω να πιστεύω ότι θα πλησιάσω τις γεύσεις της Τουρκίας. Σίγουρα βοηθάμε από τα υλικά. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό και ευπαρουσίαστο. Δεν έχω φτιάξει πάρα πολλά φαγητά ενδικά. Έχει γνώριμα υλικά όμως. Οπότε κάτι θα φτιάξω το μόνο σίγουρο. Το τι θα είναι αυτό δεν ξέρω ακόμα. Σήμερα πιστεύω ότι οι σεφ έχουν ένα ολιγόλεπτο ταξίδι στο Μεξικό, χάρη σε μένα.
Σαν υλικά δεν με φοβίζει. Πιο πολύ με φοβίζει σοκολάτα. Σκέφτομαι να κάνω μια σάλτσα με κακάο. Δεν ξέρω αν είναι στο Μεξικό το κάνουνε. Αλλά έχω σκεφτεί πάρα, πάρα πολύ καλό πιάτο. Ελπίζω να μου βγει. Θα προσπαθήσω να κάνω κάτι λίγο δύσκολο σήμερα. Ισπανική τελείως συνταγή, κατ' εμέ τουλάχιστον. Ισπανικές γεύσεις. Κάτι πολύ ωραίο, κάτι νόστιμο. Δεν θα μου το κρατήσει μανιάτικο η Ασία, πιστεύω. Σήμερα Ασία. Πρώτη φορά μαγειρεύω ασιατικά. Δεν έχω ξαναμαγειρέψει. Έχω σκεφτεί ακριβώς τι θέλω να κάνω. Πιστεύω να συνδυάσω τις γεύσεις που έχω στο μυαλό μου και να βγει ακριβώς αυτό που θέλω. Μία συμβουλή ζήτησα από τον Χρήστο, η οποία θα μου φανεί πολύτιμη. Να σου πω ερώσεις τρώνε βούτυρο. Γιατί να μην φάνε. Τώρα θα το ρισκάρω και δεν θα βάλω καθόλου, θα συνεχίσω με ελαιόλαδο. Τι γίνεται εδώ πέρα, βάλε. Με το μάτι. Έλα ρε Σαλιμάρα. Μόνος σου μιλάς. Ναι. Είσαι εμένα. Νομίζω ο Αργύριο δικός μας ο πάγκος θα είναι φωτιά. Εμένα θα καίει σίγουρα, θα είναι το κάτοικο τώρα, αν εννοείς αυτό. Αλλιώς... θα έχουμε και ξύδι πολύ. Έχω κάτι. Πώς πας, Χριστό. Μπού πάρε. Το βρήκες. Έχω πολύ ωραίο πιάτο, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Έχει λίγο Παρασκευές πολλές. Ναι. Ναι, αλλά θα το καταφέρω. Το τρέξω λίγο. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο καθαρή μπορώ, πρέπει να είμαι καθαρή. Η εβδομάδα με τους σεφ αυτό μου δίδαξε, ότι το πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε καθαροί. Ο κύριος Κοντοβάς συγκεκριμένα. Μου λέει χειρουργείο πρέπει να είναι ο πάγκος σου πάντα. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ για Νότια Αμερική. Θα το ήθελα όμως πάρα πολύ. Είχα όμως μια φίλη στην Ιταλία, η οποία ήταν από εκεί, ήταν πρόβλημα του Περού. Δυστυχώς δεν την εκμεταλλεύτηκα να μου δώσει καμία συνταγή. Λοιπόν, θα κάνω ένα ζου από το χοιρινό, το καρεδάκι σωτέ, μια κρέμα από πιπεριές, κρίσπι τσορίθο και μάλλον ένα λάδι μαϊντανού. Δεν έχω καταλήξει ακόμα αν θα το κάνω ή όχι. Με το χρόνο πιστεύω θα είμαι εντάξει, θα πιεστώ λίγο για να βγουν γιατί είναι αρκετές τις Παρασκευές που θέλω να κάνω. Με λίγο τρεξιματάκι θα είμαι μια χαρά. Έχω χρησιμοποιήσει τον κιμά, θα πάω σε κάτι στυλ. Τούρκικοι κεφτέδες. Σίγουρα οι γεύσεις θα θυμίζουν Τουρκία. Στήσιμο και εμφάνιση. Δικό μου. Ελπίζω σε λίγο να είναι περήφανος να το σημερινό. Πυράκια εκεί. Αλάτια. Αλάτια και εδώ. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ένα κεμπάπ. Θέλει τεχνική στο πλάσιμο. Δεν μπορώ να το κάνω, οπότε καταφεύγω σε μια άλλη λύση. Σε στυλ σε φταλιά. Έχουμε την πόλια, γεμιστό με κοιμά. Θα φτιάξω ένα ρόλο από το αρνάκι που θα το γεμίσω με όλα τα δαμάσκηνα, σταφρίδες, τα αμύγδαλα. Θα πάρω λίγο ζωμό από το αρνί που το έχω βάλει να βράζει, να το μπερδέψω με το γάλα καρύδας. Το κρέας το φοβάμαι αρκετά. Δεν έχει κάποιο σημείο που μπορεί να... είναι μαλακό 100%, οπότε εμένα μου μένει να βγάλω από το χεράκι το μπροστινό όσο κρέας μπορώ και να το κάνω ένα ρολάκι. Μάγκη. Ναι. Μάγκη, γιατί Μάγκη, Περού, πολύ ωραίο. Περού, πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα πω τη λέξη μόδα, γιατί δεν μ' αρέσει, γιατί έχει και ουσία αυτό που γίνεται στο Περού τεράστια, αλλά είναι η καινούργια τάση παντού. Δηλαδή το Περού μαζί με την Ισπανία είναι αυτή τη στιγμή νούμερο ένα. Παγκόσμιοι προορισμοί για μαγειρική. Μάλιστα. Παγκόσμιοι προορισμοί. Κοίτα, έχουν πολύ ιδιαίτερα υλικά. Χιλιάδες ποικιλίες ντομάτας, καλαμπόκια, πολλές πατάτες, χιλιάδες ποικιλίες. Αλλά είναι και υλικά τα οποία είναι και προσιτά. Δηλαδή,
Εντάξει, δεν είναι όλα στην ίδια, δεν έχουν όλη την ίδια υφή mm-hmm. και το ίδιο αποτέλεσμα. Ας πούμε, η μόβ, η πατάτα. Ναι. Με τη μόβ, την πατάτα είναι πιο οικία. Να χρησιμοποιήσει πιο πολλές φορές. Οπότε χάρηκα τον ίδιο. Με το κοτόπουλο λίγο δυσκολεύτηκα, αλλά εντάξει. Μα συγγνώμη, έχεις μαύρα καλαμπόκια, πατάτες περίεργες και δυσκολεύεσαι με το κοτόπουλο. Ναι, γιατί είναι κοτόπουλο και γιατί την πρωτεΐνη αυτή, ναι, μεν είναι από τις πιο απλές πρωτεΐνες ζωικές, mm-hmm. αλλά δεν την έχω χειριστεί ιδιαίτερα. Δεν την καταναλώνω, οπότε. Τι θα ήθελες ιδανικά? Φασόλια θα ήθελα ιδανικά. Φασόλια. Για να δω το μεξικό πούντο. Λάτε εγώ να μυρίσετε, σεφ. Τι να μυρίσω? Δεν σας έρχεται έτσι το μεξικό? Όχι, τον απογοητεύσα. Κάτσα, μυρίσω, περίμενε. Θα σας δώσω να δοκιμάσετε. Όπω. Και σκέφτομαι να κάνω μια σαλάτα με φασόλια. Το μοσχαράκι μου να το ψήσω απλά μεξικάνικα. Απλά. Απλά μεξικάνικα. Μετά τη μεσημεριανή σιέστα. Ωραία. Αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να βάλω αυτό μέσα. Δεν μπορώ δηλαδή, να σου απαντήσω. Αυτό σκέφτομαι τώρα. Το έχω κάνει και μια εκπληκτική κρέμα αβοκάντο. Αυτό θα το κρίνουμε εμείς. Είναι λίγο όξινη. Ωραία. Για να καθαρίσει ο ουρανίσκος. Τα έχεις μάθει όλα αυτά, εσύ. Χτεσινός είμαι. Ποιος λέει τώρα, με κούρασες. Πάνω από δύο ρεκύλες με σκουλίκι. Φιλιά. Ποιος λέει τώρα ωραία? Έτσι. Ευχαριστώ, σεφ. Έχω πλανσάρει τα φύλλα από το λάχανο που θέλω για να κάνω το ντολμαδάκι μου. Με γέμιση από καρότο, κολοκύθι, γαρίδα, κρεμμυδάκι φρέσκο, λίγο πιπεριά καυτερή. Ετοιμάζω ήδη τη φάρσα, τη γέμιση. Θα φτιάξω ένα πολύ ωραίο ζουμάκι από καρότο, ένα κρεμμύδι κομποτέ και όλο αυτό θα δέσει το πιάτο. Σάβα. Ναι, σεφ. Γεωγραφία, πάλι Σεπτέμβρη θα έρθεις. Και με τους γονείς σου, Okay. Θέλω να τους πω δύο πράγματα. Για πες τώρα εδώ, μαγειρικά, τι θα κάνουμε. Θα φτιάξω, σεφ, ένα πουρέ. Ωραία. Από ρεβίθια και μελιτζάνα. Ωραία. Το αρνί το έχω κάνει ένα ρολάκι και το έχω βάλει μέσα στο φούρνο. Μια χαρά. Είναι γεμιστά με σταφίδα, δαμάσκηνα. Ωραία. Κολοκυθόσφορο και όλα τα άλλα. Αισιόδοξο, σε βλέπω. Αυτό είναι ψέμα, δηλαδή, μεγάλο ήταν ψέμα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Εντάξει, βάλε λίγο τη σκέψη σου σε ένα δρόμο για να έχουμε και καλό αποτέλεσμα. Καλή επιτυχία, Σάβα μου. Να είστε καλά, σεφ. Έχετε κάτι παραπάνω από 13 λεπτά. Θέλουμε να δούμε πιάτα που να μας ταξιδεύουν κατευθείαν στις χώρες για τις οποίες έχετε κληθεί να μαγειρέψετε. Έχουν ψηθεί τα baby πατζάρια μου. Να ξεκινήσω τη σαλάτα μου και να ψήσω και τη ρέγκα, θέλει δευτερόλεπτα. Στην ουσία θα είναι μια ζεστή σαλάτα, κάπως έτσι θα το ονομάσω. Τελειώνω το ψάρι και, πώς λέει και η φίλη μου η Μάγκη, φέγα. Φύγαμε δηλαδή. Οπα, άμα δεν διαλύσει την κουζίνα. Χαίρετε, σεφ. Καλώς ήρθατε. Πού? Πού αλλού? Στην Τουρκία. Λοιπόν. Ζουμπεγύρο τσακπασί. Είστε πάνω στην ώρα που θα δοκίμαζα το αριστούργημα. Το αριστούργημα. Για μένα. Okay. Λοιπόν. Οι δοκιμές είναι εδώ. Tasting. Πέσαμε πάνω στο tasting. Ήθελα να δω αν θα ψηθεί αρχικά. Έχει ψηθεί. Τώρα πάω για την γευστική δοκιμή. Ρακί έχουμε. Όχι, σοφά. Ωραία. Οι γεύσεις σίγουρα θα βγουν από Τουρκία. Mm-hmm. Και ελπίζω να σας αρέσει το αποτέλεσμα. Δεν σε ζόρισε κάτι. Δηλαδή, κατευθείαν με το που είδες τα υλικά, λες, μπορώ να κάνω τα πάντα. Όχι τα πάντα. Μόνο τα έχω περιορισμό, είχα πιστεύω στις γαρνιτούρες.
Τώρα το αποτέλεσμα ελπίζω να είναι θετικό. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, σεφ. Η αλήθεια είναι ότι τους είδα λίγο σκεπτικούς. Γι' αυτό και θα το διορθώσουμε. Πιστεύουμε σε καλό δρόμο. Παιδιά, έρχεστε από μια εβδομάδα πάρα πολύ δυνατή. Χρησιμοποιήστε, εκμεταλλευτείτε αυτή τη μαγειρική ορμή να δούμε και σήμερα πολύ ωραία πιάτα. Έχετε ακόμα 8 λεπτά, κάντε τα να μετράνε. Είσαι κοντά, Χρήστο. Ναι, σεφ. Τελειώνονται λίγο το κρέας. Στην τέλη όταν θα έχει βγει από το φούρνο. Τι έχεις μέσα? Έχω το καρέ, σεφ. Το έχω μαγειρέψει, το έχω σοτάρει μαζί με το τσορίθο. Έχω κάνει μια κρέμα πιπεριάς με σομπρασάδα, ένα λάδι μαϊντανού, πίκλα αγκούρι με χερέφ και κρόκοζάνης. Αυτό τι σάλτσα είναι? Αυτό είναι ένα ζου από τα κόκαλα, χερέφ και σομπρασάδα. Το θέμα είναι να παρουσιάσετε ένα νόστιμο, ένα όμορφο πιάτο. Μάλιστα, σεφ. Εντάξει, ωραία δοκιμασία σήμερα. Ειδικά αν κάποιος ασχολείται και παραπάνω με μία κουζίνα κάποιας χώρας, πρέπει να βγάλει πολλά πράγματα. Για να ρωτήσω κάτι τώρα, άμα είχαμε χρόνο, να πάμε αεροδρόμιο και να πάμε σε όποια χώρα από αυτές θα θέλαμε, σε ποια θα πήγαινες? Θεωρώ, λόγω εποχής, θα χτυπούσα εγώ ένα Περού. Περού, ε. Ναι. Εγώ πήγα Περού γιατί θέλω να πάω και δεν έχω πάει. Και εσύ Περού? Ναι, δεν έχω πάει. Αυτές οι δύο δεν πάμε όλοι μαζί Περού? Γιατί μες. Εγώ δεν θα πήγαινα Περού. Πού θα πήγαινες? Μεξικό. Και αν δεν είχαμε πολύ χρόνο και είχαμε ένα διήμερο, πού θα πήγαινες? Μια Ισπανία, εντάξει. Κωνσταντινούπολη. Πήγα στη Μάγκη, που από όλα αυτά που είχε μπροστά της, κάτι περίεργα καλαμπόκια, κάτι περίεργες πατάτες, την προβλημάτισε το κοτόπουλο, για κάποιο λόγο. Ναι, ναι, αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση. Ναι. Το κοτόπουλο δηλαδή που είναι τα πάντα. Ό,τι και πήγα και στο ξενοδοχείο. Αν την προβλημάτισε το πώς θα το κάνει ενδιαφέρον, πώς θα το κάνει να μην είναι βαρετό. Ισχύει. Νομίζω αυτό ήταν ο προβληματισμός, ναι. Παιδιά, 2 λεπτά. Προσγειωνόμαστε. Τριάντα δευτερόλεπτα. Θυμηθείτε τα πιάτα της προηγούμενης εβδομάδας. 10. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Τέλος χρόνου. Πιστεύω οι κριτές θα προσγειωθούν σε ένα fine dining εστιατόριο της Ρωσίας. Δεν είμαι ευχαριστημένος με το πιάτο μου. Τα υλικά δεν με διευκόλυναν. Εκνευρισμένος είμαι και με τον εαυτό μου και με τα υλικά και με τους Ινδούς. Όλη την Ινδία δεν ήξερα τι συνδυασμό να κάνω. Το κρέας με δυσκόλεψε πολύ γιατί το ρολό δεν έβγαινε έτσι όπως ήθελα. Γενικώς δεν πήγα όπως ήθελα. Δεν μιλιόταν. Ο σαβούλης μου σήμερα δεν μιλιόταν. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος με το πιάτο. Είναι πάρα πολύ νόστιμο πιάτο. Όμορφο εμφανισιακά και πιστεύω θα πάει πολύ καλά. Πήγα στην Ισπανία και γύρισα. Είδες τι σου δώσα, εντάξει. Είδα. Το πήγα πολύ μινιμαλ. Μπράβο, φίλε. Το πήγα μινιμαλ. Πολύ ωραίο. Αν και εδώ συνηθίζουν οι Τούρκοι το μινιμαλ. Είναι. Γι' αυτό βάλτε να φάμε. Γι' αυτό το κάνουμε εμείς. Μπράβο λοιπόν. Συγχαρητήρια. Σε πώς θα πήγες? Πολύ ωραία. Δανία εκεί, full. Πολύ ωραία. Πιστεύω ότι θα φύγουμε παρέα σήμερα. Για πού? Για αεροδρόμιο. Τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Είμαι ικανοποιημένη με το πιάτο μου αυτό. Βγήκε το πιάτο. Δυνατό. Βγήκε Νότια Αμερική, πολύχρωμο. Ξέχασα να βάλω το καλαμπόκι. Δεν πειράζει. Κοίταξε. Στην ουσία ήταν και λίγο άπιστο. Οπότε. Δεν σου καλύτερα που δεν το έβαλα.
Έκανα ακριβώς αυτό που είχα στο μυαλό μου από τη στιγμή που είδα τα υλικά. Οπότε πιστεύω ότι θα μου πάει καλά. Και τα νέα κουζίνα λοιπόν. Θα πάω να κάνω κάποια σεμινάρια εκεί στα παιδιά στη Δανία, να δείξω πέντε πράγματα, να μάθουμε. Πιστεύω ότι. Έξι μήνες τα παίρνουν γρήγορα. Θα τα πάρουν. Ένα έχω να πω, Gox Nail. Καλή σας όρεξη στα Δανέζικα.